Ολυμπιακός ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Ο Νίκος Παπαδογιάννης έχει αντιμετωπίσει αυτή τη στιγμή ένα τεχνικό. Μπορεί να βρίσκεται στην περιγραφή. Επιστρέφουμε για διαφημίσεις στα στούντιο του Αντένα και σε λίγο στο κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο. Επιστρέψαμε λοιπόν στο κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο. Διαιτητές του αποψινού τέταρτου μεγάλου τελικού, ο κύριος Στέλιος Σημεωνίδης από τη Θεσσαλονίκη και ο Νίκος Παπαδημητρίου από τον σύνδεσμο Ιωαννίνων. Να πούμε τις πεντάδες με τις οποίες θα ξεκινήσουν οι δύο ομάδες από πλευράς ΑΕΚ. Ο Γιάννης Ιωαννίδης έχει επιλέξει ως playmaker τον Στέφανο Ατρούια. Συνήθιση πρακτική να αγωνίζεται ο Ατρούια στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, επειδή μπορεί να μαρκάρει καλύτερα τον David Rivers. Σε θέση shooting guard ο Δημήτρης Ποδαράς, σε θέση 3 ο Bill Edwards και κοντά στο καλάθι ο Μίκαελ Λάρσεν και ο Victor Alexander. Από πλευράς Ολυμπιακού ο David Rivers playmaker, σε θέση shooting guard ο Γιώργος Σιγάλα, σε θέση 3 ο Φράνκο Νάκιτς και κοντά στο καλάθι η δίδυμη πύργη από πλευράς Ολυμπιακού ο Dragan Tarlats και ο Παναγιώτης Φασούλας. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Παπαδογιάννη. Επιστρέφουμε λοιπόν σε εμάς μετά το μικρό πρόβλημα που είχαμε με τα τεχνικά μας εδώ, με τα ηλεκτρικά του σταδίου, και να ευχαριστήσω και τον Παναγιώτη Μπογιατζή που μας υποκατέστησε επαρκώς. Το παιχνίδι ξεκινάει λοιπόν σε μερικά δευτερόλεπτα. Τέταρτος τελικός, ΑΕΚ εναντίον Ολυμπιακού. 1-2 μέχρι τώρα το σκορ μεταξύ τους, με την ΑΕΚ να έχει να βρίσκεται πίσω, να έχει την πλάτη στον τοίχο, να χρειάζεται οπωσδήποτε νίκη για να μείνει ζωντανή στο σαφάρι του τίτλου. Από την άλλη μεριά, ο Ολυμπιακός, ακόμα και αν χάσει σήμερα, έχει άλλο ένα μασβόλε και άλλη μια ευκαιρία να χτυπήσει τον τίτλο. Από αν γίνει σήμερα το 2-2, υπάρχει και πέμπτο παιχνίδι που έχει οριστεί για το βράδυ της Κυριακής στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Είναι μια σειρά βεβαίως πιο λογική από την άλλη, την μεταξύ Περιστερίου και του ΠΑΟΚ. Η έδρα δεν έχει σπάσει καμία φορά ως τώρα. Κάθε ομάδα έχει πάρει τα παιχνίδια που είχε στο γήπεδό της. Και από εδώ και πέρα μένει να δούμε αν θα καταφέρει ο Ολυμπιακός να τελειώσει τη σειρά χάρη και στο πλεονέκτημα έδρας που έχει, ή αν η ΑΕΚ θα κάνει το διπλό break που χρειάζεται για να φτάσει αυτή στην γη της επαγγελίας. Αν θέλετε, η ΑΕΚ, που μην ξεχνάμε ότι πέρσι είχε τερματίσει 10η στο πρωτάθλημα και εκτός Ευρώπης, απέναντι σε ένα Ολυμπιακό τετράκης πρωταθλητή που φέτος ψάχνει τον 5ο συνεχόμενο τίτλο του και που ήδη έχει στο παλμαρέ του για φέτος το κύπελο πρωταθλητριών, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αν θέλετε, και το κύπελο Ελλάδας. Στις οθόνες σας οι παίκτες της ΑΕΚ γύρω από τον προπονητή τους, τον Γιάννη Ιωαννίδη. Ο Ιωαννίδης που έχει ήδη 12 πρωταθλήματα στην προσωπική του συλλογή, 8 με τον Άρη και 4 με τον Ολυμπιακό, και θέλει να είναι ο πρώτος προπονητής στην Ελλάδα, ενδεχομένως και στην Ευρώπη, και πάντως ένας από τους ελάχιστους που θα έχουν κατακτήσει πρωτάθλημα με 3 διαφορετικές ομάδες, αν τα καταφέρει και με την ΑΕΚ. Ούτε στο NBA δεν υπάρχει τέτοιο κατόρθωμα. Στο NBA το μεγαλύτερο κατόρθωμα ενός προπονητή είναι να έχει κατορθώσει να βγει κόρτς της χρονιάς με 3 διαφορετικές ομάδες. Αυτό που έχει κάνει δηλαδή ο Πατ Ράιλι με το Λος Άντζελες, με τη Νέα Υόρκη και με το Μαϊάμι φέτος. Τζάμπολ μεταξύ Φασούλα και Λάρσεν. Και μπάλα για την ΑΕΚ στην πρώτη επίθεση, αφού ο Φασούλας πήδηξε σε λάθος χρόνο. Η ΑΕΚ ξεκίνησε με τον Ατρούια, τον Ποδαρά, τον Έντουαρτς, τον Αλεξάνδρ και τον Λάρσεν. Την μετάδοση έδωσε προηγουμένως ο Παναγιώτης Μπογιατζής. Ο Ολυμπιακός με Rivers, Σιγάλα, Νάκης, Φασούλα και Τάρλατς. Ο Έντουαρτς στο πρώτο άστοχο σου του αγώνα, αλλά με το follow του Λάρσεν η ΑΕΚ παίρνει προβάδισμα. 2-0, το πρώτο καλά του αγώνα από τον Μίκαελ Λάρσεν. Και θα ακούτε, φαντάζομαι, τι γίνεται με αυτόν τον χαλασμό εδώ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Να ακούτε, να διστάσω λίγο, επειδή υπάρχει κάποια ένταση, κάποια επεισόδια απειλούνται πίσω ακριβώς από τον πάγκο του Ολυμπιακού, αλλά οι φανατικοί εκεί οπαδοί της ΑΕΚ δεν δείχνουν προς τον πάγκο, κάτι προς την γραμματεία δεν δείχνουν. Εν πάση περιπτώσει, το παιχνίδι ξαναρχίζει. Το Ατρούια κάτοχος της μπάλας για την ΑΕΚ. Αλεξάνδερ, Λάρσεν, Ποδαράς, Έντουαρτς με τον Σιγάλα ξανά, όπως και στα 3 προηγούμενα μας. Ο Λάρσεν θα κάνει το 4-0. 2 συνεχόμενα καλάθια για τον Μίκαελ Λάρσεν.
τα σφυρίγματα γίνονται όλο και δυνατότερα. Φάουλ μακριά από την μπάλα από τον Λάρσεν. Κοιτάξτε εδώ, στο κάτω δεξιά μέρος οθόνης, πώς έσκοψε τον Νάκητς ο Λάρσεν. Είναι κάπου 8 με 9.000 οι οπαδοί της ΑΕΚ που έχουν έρθει εδώ στον κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Κάρλατς. Νάκητς παίρνει έξυπνα το φάουλ από τον Έντουαρτς και θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Να εδώ ο Μπιλ Έντουαρτς και ξανά η φάση με το φάουλ που έκανε ο Αμερικανός ΑΕΚ στον Νάκητς. Εδώ ο Νάκητς είχε εκτελέσει την ΑΕΚ στον ημιτελικό του κυπέλου εδώ στο ίδιο γήπεδο. Ένα τρίποντο της τελευταίας στιγμής, 6 δευτερόλεπτα αν θυμάμαι καλά πριν το τέλος. 4-1. Ο πρώτος πόντος για τον Ολυμπιακό με τον Νάκητς. Rebound από τον Τάρλας μέσα από τα χέρια του Λάρσα. Εδώ υψηλή της ΑΕΚ αποκοιμήθηκαν. Σιγάλας. Ο Ρίβερς με τον Ατρούια Βέλα πάνω του. Μασούλας για λίγο ελεύθερος, τελικά προτιμάει να δώσει τον Σιγάλα. Το rebound πολύ ψηλά από τον Έντουαρτς. Ο εμπνιδιασμός της ΑΕΚ με τον Λάρσεν να σκοντάφτει, να νικέται τελικά από τον Φασούλα στα ίσα. Ρίβερς. Ο φάουλ από τον Ατρούια στον Ρίβερς. Πίσω ο Ατρούια με το 6 και ξανά η προηγούμενη φάση με την τάπα του Φασούλα στον Λάρσεν. Ο Λάρσεν γρήγορα έχει πάρει πάνω του 4 επιθέσεις και έχει πετύχει 2 καλάθια. Δύο επιθέσεις που έκανε σε αυτή τη συγκεκριμένη φάση μετά το επιθετικό rebound που κέρδισε ο ίδιος και άλλες δύο στις προηγούμενες. Σιγάλας. Ο Νάκητς πάει να ξεκινήσει πάσιμο. Ο Σιγάλας αποφεύγει τον ποδαρά. Το follow από τον Παναγιώτη Φασούλα και το σκορ γίνεται 4-3. Γρήγορα ο Ολυμπιακός κάνει αισθητή την παρουσία στα επιθετικά rebound. Εκεί είναι 3. Ποδαράς. Αλεξάνδερ. Κακή πάσα. Πολύ καλή άμυνα από πλευράς του Ολυμπιακού. Είδαμε γρήγορη προσαρμογή της άμυνας επάνω στον Αλεξάνδερ με αποτέλεσμα ο Αλεξάνδερ να κάνει εύκολα το λάθος. 4-3 το σκορ στις οθόνες σας ο Ντούσαν Ιβκοβιτς. Φασούλας τον Τάρλας, αυτός το σκέφτεται αλλά δεν το αποφασίζει. Θα πάρει τώρα την μπάλα πιο χαμηλά. Ο Φασούλας εύκολα 4-5 από την πάσα του Τάρλας, από τη συνεργασία ουσιαστικά των δύο ψηλών του Ολυμπιακού. Αξίζει να πούμε ότι ο Ολυμπιακός προηγουμένως λειτουργήσε υποδειγματικά, ενώ τώρα η ΑΕΚ δεν έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει για να μην μείνει μόνο στο Φασούλας. Ο ποδαράς τον Αλεξάνδερ. Και πάλι ποδαράς. Ο αρχηγός της ΑΕΚ βλέπει έναν διάδρομο, αλλά δεν μπορεί να τον αξιοποιήσει. Ο Φασούλας περίμενε εκεί με ανοιχτές αγκάλες. Και δεύτερο φάουλ του Λάρσεν. Εδώ ο Λάρσεν. Ξανθομάλης, πιθανώς. Πολύ γοντή Αμερικανάκι αφού σπούδασε σε Αμερικάνικο κολέγιο. Rivers. Ο Rivers εδώ με τον Ατρούια σε αυτό το κοντινό πλάνο. Αντίπαλοι σε όλη τη σειρά των τελικών. Κακή συνεννόηση, ο Σιγάλας θα σώσει την κατάσταση. Ο Rivers δεν μπορεί να συγκρατήσει, πάλι όμως φεύγει από τα χέρια του Edwards έξω. 5 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Βλέπετε το χρονόμετρο, τον 30, κάτω αριστερά. Φυσικά δεν μηδενίστηκε αφού δεν υπήρξε σουτ. Φασούλας. Και φάουλ του Νάκητς στον Edwards. Ο Αμερικανός ΑΕΚ είχε κερδίσει το rebound, ο Νάκητς τον τράβηξε από πίσω πονηρά. Και χρεώθηκε με το πρώτο του φάουλ. Ξανά η φάση, κοιτάξτε πως ο Νάκητς κρατάει το δεξί χέρι του Edwards. Ο Edwards δεν το χρειάστηκε ούτως ή άλλως, δεν ξέρει τέρι για αυτή τη φάση.
Λάρσεν. Ποδαράς ελεύθερος. Rebound από τον Edwards, ο οποίος όμως δεν μπορεί να συγκρατήσει. Έρχεται ο Ντάρλας και μαζεύει. Και φάουλ του Ατρούια στον Rivers για να σταματήσει ο ευνηδιασμός του Ολυμπιακού. Μια διακοπή 10 δευτερολέπτων. Τώρα τον Ολυμπιακό να καταστάσουν. Η πρώτη αλλαγή πολύ γρήγορα από τον Γιάννη Ιωαννίδη. Πέρασε στο παιχνίδι Ποδαρά μετά από 4 λεπτά και κάτι. Ο Τάρλας κλείνεται, παίρνει φάουλ από τον Edwards. Τέλος, δύο έχει και ο Λάρσεν. Η αλλαγή του Νίκου του Χατζή έχει να κάνει με τη δυσκολία που φαίνεται να αντιμετωπίζει η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή στο σκοράρι. Η ΑΕΚ πέτυχε δύο γρήγορα καλάθια στο πρώτο λεπτό και μετά κόλλησε. Μασούλας. Το rebound από τον Αλεξάνδρ. Λάθος όμως στη συνεννόηση με τον Ατρούια. Ο Rivers εύκολα, παρότι αρχικά προσποιήθηκε ότι θα μασάρει. 4-7. Ατρούια. Ο Rivers κολλάει πάνω του. Ατρούια είναι καλός χειριστής. Αλλάζει με τον Λάρσεν. Άλλη κακή συνεννόηση, μπάλα μας ξανά για την ΑΕΚ, αφού ο Τάρλας ευνηδιάστηκε από την εξέλιξη αυτή και δεν μπορούσε να συγκρατήσει μπάλα. Η ΑΕΚ που φαίνεται εγκλωβισμένη σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Έτσι δείχνει να είναι και είπα και προηγουμένως ότι η λύση του Χατζή έχει να κάνει με αυτό. Ζητάει ένα μακρινό σουτ. Πρέπει να ανοίξει λίγο η άμυνα του Ολυμπιακού, η οποία είναι θωρακισμένη, είναι κλεισμένη και είναι πάρα πολύ δυνατή και σωστή. Ο Αλεξάνδερ προσπάθησε να δώσει προηγουμένως τη λύση από τα 5 μέτρα, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Rivers. Κάρφωμα από τον Φασούλα και τρίτο φάουλ του Λάρσεν. Ο Λάρσεν μάλλον δεν περίμενε τον Φασούλα στα κάρφωνα, μάλλον κάποιο ραβερσέ περίμενε. Πήγε πάνω του, του έκανε το φάουλ. Κοιτάξτε ξανά τη φάση από αυτό το εντυπωσιακό πλάνο μας δίνει ο σκηνοθέτης μας. Και άλλη μια φορά. Ο Παναγιώτης Φασούλας έχει ήδη 6 από τους 9 πόντους του Ολυμπιακού. Θα εκτελέσει και μια ελεύθερη βολή. Ενώ όπως βλέπετε μπήκε στον αγώνα ο Ρομπέρτο Γιάτσικ στη θέση του Λάρσεν. Τρία φάουλ του Λάρσεν και τα δύο του Έντουαρτς ήδη δημιουργούν κάποιους πονοκεφάλους στον προπονητή της ΑΕΚ. Έντουαρτς, Ατρούια, Φασούλας καλύπτει και αυτό το σούτο. Ατρούια στον Χατζή, υπό ασφυκτική πίεση και ο Χατζής. Ο Αλεξάνδερ είναι παρόν στο rebound και το φάουλ από τον Φασούλα, το πρώτο του. Φασούλας άρχισε λίγο να βγει πάνω στην μπάλα με την αναπήδησή του στο Στεφάνι και εδώ έκανε φάουλ στον Αλεξάνδρ. Το τρίτο ομαδικό φάουλ για τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ έχει ήδη 7. Ο Ολυμπιακός δηλαδή εκτελεί βολές πάρα πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα πήρε το πλεονέκτημα αυτό και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό γεγονός στην εξέλιξη ενός τέτοιου παιχνιδιού που οι άμυνες είναι πάρα πολύ δυνατές. Ναι, διότι τα φάουλ είναι συχνά και η εύκολη πόντη είναι ασφαλώς πολύτιμη σε ένα παιχνίδι. Ας πούμε σαν το προηγούμενο ανάμεσα στις δύο ομάδες όπου έμπαιναν τα καλάθια με το σταγονόμετρο. Νάκητς, άστοχος. 4-9 προς τα πάντα ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ προσπαθεί να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Η ΑΕΚ που ξεκίνησε με 4-0 αλλά έχει 5 λεπτά να σκοράρει. Ατρούια. Έντουαρτς, φάουλ από τον Σιγάλα. Και απειλείται επεισόδιο ανάμεσα σε Σιγάλα και Edwards. Όμως επενέβησαν συγκρεμότεροι. Να κάνουμε μια διακοπή 10 δευτερόλεπτα. Εδώ στην Καλογρέζα θα προλάβετε να δείτε το άστοχο σου του Αλεξάνδερ. Όμως μπάλαν και πάλι για την ΑΕΚ από την διεκδίκηση αυτή. Όπως βλέπετε, την μπάλα την έβγαλε ο Φασούλας έξω. Διαιτητές στο αγώνα από Παπαδημητρίου και Σημεωνίδης. Για πρώτη φορά και δύο στους τελικούς. Έδειξαν μόνο τον πρώτο αγώνα της σειράς των μικρών τελικών. Αλεξάνδερ. Ούτε τώρα το rebound από τους παίκτες του Ολυμπιακού και φάουλ του Χατζή στον Rivers. Δικαίωμα για δύο βολές στον Rivers. Να γιατί είναι σημαντικό το ότι, για τον Ολυμπιακό, το ότι η ΑΕΚ έφτασε γρήγορα στα 8 φάουλ. Ο Ιωαννίδης αναγκάζεται να πάρει το πρώτο του time out. Εδώ στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Ο Ολυμπιακός παίρνει διαφορά 7 πόντων με τις βολές του Rivers. 4-11. Τελείωσε το time out που πήρε ο Ιωαννίδης πολύ νωρίς μετά από 7 σχεδόν λεπτά αγώνα.
ο Κιάτσικ θα πετύχει ένα καλάθι για την ΑΕΚ μετά από πάρα πολλή ώρα. Ξανά η φάση. Εδώ, χώρεσε και λίγο. 6-11. Κάρλας. Νάκητς. Ρίβερς. Κάρλας. 6-13 από τον Dragan Τάρλατς. Ξανά η φάση, ο Τάρλατς με μέσο όρο μόλις 9 πόντων στην σειρά των τελικών και με ποσοστό ευστοχίας κάτω από 40%. Χατζής. 8-13 από το καλάθι 2 πόντων του Νίκου Χατζή στις οθόνες σας. Και αυτός έχει μείνει στα ριχά νερά στους τελικούς. Αυτός τουλάχιστον έχει το ελαφρυντικό ότι προέρχεται από τραυματισμό. Δεν έχει πετύχει σε κανένα μάτς πάνω από 5 πόντους. Νάτος όμως εδώ που ξεκίνεται προς το καλάθι του Ολυμπιακού. Καλάθι και φάουλ. Το φάουλ του Rivers, το λέει αυτού Χατζή, ο οποίος παίρνει την κατάσταση στα χέρια του. Μειώνει σε 10-13 από εκεί που ο Ολυμπιακός έχει ξεφύγει με 7 πόντους. Να λοιπόν, είδατε ξανά πως έκλεψε την μπάλα από τον Σιγάλα. Πήρε το φάουλ από τον Rivers και πετύχει το καλάθι. Ο Τόμιτς περνάει στη θέση του Νάκης για τον Ολυμπιακό. Αυτό αναζητάει η ΑΕΚ από τον Νίκο τον Χατζή. Ζητάει πιο εύκολα καλάθια. Χρειάζεται η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή να πάρει κάποια πιο σίγουρα, πιο εύκολα καλάθια. Χρειάζεται εφηλιασμό. Βλέπουμε ότι έχει ένα 18% μόλις στα σούτ 2 πόντων και χρειάζεται να αποκτήσει μεγαλύτερη επιθετικότητα. Την άλλη πλευρά βλέπουμε ένα πολύ καλά οργανωμένο Ολυμπιακό στην άμυνα. Αυτά τα δύο καλάθια του Χατζή ανέβασαν ελαφρά το ποσοστό της ΑΕΚ. Πάντως η βολή ήταν άστοχη και στο σκορ μένει 10-13 μπροστά Ολυμπιακός. Πασούλας, Τόμιτς, Κάρλας, ελεύθερος και εύστοχος. 10-15 από τον Τάρλας. Το προηγούμενο παιχνίδι εδώ στην Καλογρέζα, στο δεύτερο, είχε πετύχει μόλις 2 πόντους. Σήμερα ήδη ξεπέρασε αυτό. Νίκο, επίσης βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει μια θαυμαστή σταθερότητα στην επίδεσή του. Δείχνει να έχει τις λύσεις και υπάρχει σταθερότητα στο σκοράρισμά του. Απ' την άλλη μεριά, εδώ η ΑΕΚ προσπάθησε να μειώσει, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Όπως βλέπετε, Αλεξάνδερ και Κιάτσικ προσπάθησαν μαζί να μαζέψουν το επιθετικό rebound, αλλά πέταξαν την μπάλα έξω. Rivers. Γάλλας, Τάρλατς, 10-17 με τον Τάρλατς να σκοράρει συνεχώς, τρία συνεχόμενα καλάθια, τρία διαδοχικά καλάθια από τον Dragan Τάρλατς, διαφορά και πάλι στους 7 για τον Ολυμπιακό, τον Ολυμπιακό που έχει 12 πόντους από τους ψηλούς του, 6 από τον Φασούλα και 6 από τον Τάρλατς. Χατζής, Έντουαρτς, Ατρούια, το πάσιμο, η πάσα πολύ έξω στον Αλεξάνδερ. Το καλάθι, το έργο του Αλεξάνδερ ήταν εύκολο, ουσιαστικά το καλάθι ανοίξει ο Ατρούια. Πραγματικά ήταν εύκολο από τη στιγμή που ο Ατρούια έφτασε μέχρι εκείνο το σημείο και οι δύο ψηλοί έκλεισαν επάνω, ήταν εύκολη υπόθεση για τον Αλεξάνδερ. Ακριβώς, πάσεψε πάνω του ο Ατρούια την άμυνα του Ολυμπιακού και ελευθέρωσε έτσι τον ψηλό. 12-17, πλησιάζουμε στα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Ο Τάρλατς έχει ζεσταθεί, 12-19, 8 πόντι στη σειρά για τον Τάρλατς. Ατρούια. Edwards. Θα τον σταματήσει με θεαματικό τρόπο ο Τάρλατς. Ο Edwards είχε χάσει και την ισορροπία του. Σιγάλας για 3. Ατρούια σε εύκολο μακρινό rebound. Το foul του Τόμιτς ακριβώς για να μην προλάβει η ΑΕΚ να πάει σε γρήγορη επίθεση. Γρήγορη διακοπή θα κάνουμε εμείς. Λοιπόν, προηγείται με 7 πόντους, 19-12. Χάρη κυρίως στους ψηλούς του και στην άμυνα και στην επίθεση. Ούτε είναι εύκολο να πλησιάσει κανείς το καλάθι του Ολυμπιακού, ούτε είναι εύκολο να ανακοπούν ο Τάρλας με τον Φασούλα σε αυτές πρώτες φάσεις του αγώνα, στα πρώτα 10 λεπτά του αγώνα. Ο Ατρούια ξανά, αυτή τη φορά όμως νικήθηκε και φαίνεται να έχει χτυπήσει στο μάτι. 5 εναντίον 4 γίνεται αυτή η επίθεση του Ολυμπιακού. Τόμιτς στο Rivers, ο Τάρλας ζητάει την μπάλα, ο Τόμιτς τελικά μένει ελεύθερος. Εύκολο καλάθι 3 πόντων και ο Ολυμπιακός στους 10, 22-12 μπροστά η φιλοξενούμενη. Εγώ έχω την αίσθηση ότι η πίεση βρίσκεται από την πλευρά της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Έχουμε μία διακοπή για να ακούσουμε τον Παναγιώτη Βογιατζή. Νίκο, ο κύριος Σιωαννίδης διαμαρτυρήθηκε στον κύριο Σιμεωνίδη, καθώς από την προηγούμενη φάση ο Ατρούια είχε κάποιο πρόβλημα στο
το μάτι είχε χτυπήσει κατά την διείσδυση που έκανε και δυσαρεστήθηκε ο Γιάννης Ζανής που συνεχίστηκε η φάση και δεν διεκόπη το παιχνίδι. Είδατε ξανά τη φάση από τον αγώνα του Παναγιώτη Φασούλα, χτύπησε ο Ατρούια, αντικαταστάθηκε τώρα από τον Κόλτε Μπέλα. 12-22 μετά το τρίποντο του Τόμιτς. Ο Χατζής στον Έντουαρτς. Ο Έντουαρτς κλεισμένος πάντα από τον Σιγάλα και περιμένει από πίσω και ο Φασούλας, περιμένει και ο Κάρνας. Όλοι μαζί κατάφεραν να σταματήσουν τον Έντουαρτς. Την μπάλα και πάλι για τον Ολυμπιακό. Εδώ ο Αλεξάνδερ προσπάθησε να κερδίσει το rebound. Διακοπή αφού πέφτουν κάποια αντικείμενα. Ο Παπαδημητρίου. Μούσο. Το νέο τεστ. Ότι ο Νίκος Παπαδημητρίου κάνει μια διακοπή και ζητάει να γραφούν προφανώς στο φύλλο αγώνα τα αντικείμενα που έπεσαν. Κοιτάξτε εδώ το σκηνικό. Μπαίνει στο παιχνίδι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Αποσύρεται ο Κιάτσικ, σκουπίσεται το τερέν. Να, στο βάθος, τον είδατε για λίγο, τον βλέπετε ξανά, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Μήπως πρέπει να κάνουμε μια διακοπή ακόμα, ναι. Εδώ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων περιμένουμε και περιμένουμε γιατί πρέπει να σκουπιστεί το τερέν από κάποια νερά που έπεσαν να διασφαλιστεί η σωματική ακεραιότητα των παιχτών. Έχουν κυλήσει 11 λεπτά αγώνα. Ολυμπιακός προηγείται με 22-12 της ΑΕΚ. Το μικρόφωνο για λίγο στον Παναγιώτη Πογιατζή. Παναγιώτη. Νίκο, ο κύριος Παπαδημητρίου ζήτησε από τη γραμματεία να καταγραφεί ότι ερήφθησαν αντικείμενα στο παρκέ 9 λεπτά πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Γι' αυτό και έχει διακοπεί το παιχνίδι προκειμένου να σκουπιστεί και να ξαναρχίσει. Δυστυχώς έχουν γίνει αναγκαίο κακό όλα αυτά. Τα γήπεδα κάθε χρόνο τέτοιο καιρό βεβαίως το ίδιο σκηνικό βλέπει κανείς. Ελπίζουμε θα κυλήσουν ομαλά τα πράγματα από εδώ και πέρα. Και περιμένουμε. Έχουν παιχθεί 11 λεπτά όπου ο Ολυμπιακός δείχνει κυρίαρχος θα έλεγε κανείς. Φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός ελέγχει το ρυθμό στην άμυνα. Οι ψηλοί του Ολυμπιακού έχουν σκεπάσει κυριολεκτικά τα καλάθια. Έχουμε δει 3 μπλοκ μέχρι τώρα. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι η ΑΕΚ χρειάζεται κάποια μακρινά σουτ ακόμα και τρίποντα, δίποντα μακρινά ώστε να καταφέρει να ανοίξει, να έχει πρόσβαση προς το καλάθι του Ολυμπιακού. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ έχει 6 στα 19 δίποντα και 0 στο 1 τρίποντο. Απ' την άλλη μεριά ο Ολυμπιακός έχει ποσοστά πάνω από 50%, 9 στα 16 συνολικά. Για να ακούσουμε πάλι τον Παναγιώτη Πογιατζή. Παράκληση του κυρίου Σιμεωνίδη είναι να γίνει μια αναγγελία από τα μεγάφωνα του γηπέδου ότι δεν πρέπει να ξαναρριχθούν αντικείμενα. Κυρίως για την ίδια την ΑΕΚ που θα έχει κυρώσει το επόμενο πρωτάθλημα. Μάλιστα. Το παιχνίδι ξανάρχισε. Και από ό,τι βλέπω, ο Χατζής αναλαμβάνει το μαρκάρισμα του Ρίβερς, αφόντος του Ατρούια που προηγουμένως τραυματίστηκε στο μάτι από μια αθέλητη, όπως φάνηκε, γωνιά του Φασούλα. Ρίβερς. Ο Χατζής πάνω του. Στον Τάρλας πιέζει ο Παπαδόπουλος. Και άλλο καρφώμα από τον Παναγιώτη Φασούλα. 12-24 ο Ολυμπιακός έχει διπλάσιους πόντους από την ΑΕΚ και οι ψηλοί του είναι αυτοί που έχουν σηκώσει όλο το βάρος στην επίθεση, που μείνει και στην άμυνα. 12-24. Η ΑΕΚ έδειξε να είναι ζώνη, Νίκο, την προηγούμενη περίπτωση. Θα δούμε και στη συνέχεια αν θα εξακολουθήσει. Κόλτε Μπέλα. Αλεξάνδερ, ψάχνει τον Παπαδόπουλο, η μπάλα ξανά για την ΑΕΚ για μια επίθεση 11 δευτερολέπτα όμως. Δείτε πάλι εδώ πετάχτηκε ο Τόμιτς μπροστά στον Παπαδόπουλο. Να δούμε λοιπόν αν όντως θα είναι ζώνη, αν θα έχουμε μια σύνθετη άμυνα σαν αυτές που έδωξε κατά κόρον η ΑΕΚ στο προηγούμενο παιχνίδι. Άλλη μια μικρή διακοπή. Παγωτό, το ίδιο μοτίβο, σκουπίστε το παρκέ. Οι παίκτες περιμένουν. 8 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο αυτού του τέταρτου τελικού. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 24-12. Ο Ολυμπιακός προηγείται 2-1. Η παράδοση των καθιστά φαβορή, αφού ποτέ δεν έχει χάσει τον τίτλο η ομάδα που προηγήθηκε με 2-1 από την άλλη μεριά. Μάλλον επιπρόσθετα θα λέγει κανείς. Η μόνη ομάδα που προηγήθηκε και με 1-0 και χάσε το πρωτάθλημα ήταν ο Παναθηναϊκός 1993. Γενικώς δηλαδή. Το προβάδισμα στην σειρά των τελικών δίνει τελικά και νίκη. Να δούμε αν αυτό μπορεί να είναι κάτι που θα ανατραπεί. 8 και 13 λοιπόν. 12-24.
Η επαναφορά από τον Χατζή που ψάχνει βοήθεια την βρίσκει στο πρόσωπο του Παπαδόπουλου. Κολτεμπέλα, η ΑΕΚ δεν έχει πολύ χρόνο για να τελειώσει την επίθεσή της. Ο Παπαδόπουλος πάει κατευθείαν πάνω στην άμυνα του Ολυμπιακού και υποχρεώνει τους ψηλούς των πρωταθλητών να του κάνουν το φάουλ, το πρώτο του Τάρλας. Και είναι αποτελεσματικός ο τρόπος αυτός της επίθεσης, οι διεισδύσεις και ιδιαίτερα από το κέντρο που ο περιφερειακός παίκτης ΑΕΚ καλύπτει, συγκεντρώνει πάνω του και τους δύο ψηλούς και έτσι δεν είναι πολύ εύκολη η περιστροφή που λέμε εμείς, δηλαδή η βοήθεια. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος αστόχησε στην πρώτη ελεύθερη βολή. Ο Παπαδόπουλος αγωνίστηκε ελάχιστα στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος, μόλις 3 συμμετοχές, δεν είχε πετύχει ούτε πόντο. Στα play-off δεν πάτησε καθόλου στο παρκέ μέχρι που ήρθε η ώρα των τελικών και επιστρατεύτηκε και τις 4 φορές από τον προπονητή του. 13-24. Rivers. Τσιγάλας. Άσφερος μέχρι τώρα ο αρχηγός του Ολυμπιακού, δεν έχει πετύχει πόντο. Τόμις. Αλλά κρατάει και τον Edwards χωρίς πόντο. Ακριβώς. Σουτ του Rivers. Άστοχο, θα έλεγε λοιπόν κανείς ότι έχουν αλληλοεξουδετερωθεί κατά κάποιον τρόπο οι δύο shooting guards των ομάδων. Όσο shooting guard μπορεί να θεωρηθεί ο Edwards. Για τρεις από τον Αμερικανό. Χωρίς τύχη, παρότι ήταν ελεύθερος. Η ΑΕΚ έχει ανάγκη από αυτά τα σουτ. Όσο θα παραμένει άστοχη, θα μεγαλώνει το πρόβλημα της στο επιθετικό. Φαίνεται να έχει κάποιο μικρό πρόβλημα και ο Rivers στο πρόσωπο. Να εδώ. Κοιτάζει να δει αν έχει ματώσει προφανώς. Πάντα στο πλάνο σας ο ηγέτης του Ολυμπιακού. Τόμις. Και τώρα Rivers. Με τον Αλεξάνδερ στην πλάτη του θα πάρει το φάουλ από τον Αμερικανό και θα εκτελέσει βολές. Αυτό ήταν το πρώτο φάουλ για τον Βίκτορ Αλεξάνδερ. Ξανά η φάση. Νίκο, ο Παναγιώτης Φασούλας δείχνει μια αξιοθαύμαστη συνέπεια και σταθερότητα και αυτό είναι δείγμα της ποιότητας και του μεγάλου ταλέντου που έχει τόσα χρόνια να παραμένει πρωταγωνιστής και μάλιστα υψηλού επίπεδου. Παναγιώτη θα θέλει να πάει και διακοπές μια ώρα αρχίτερα, αφού φέτος, αν τουλάχιστον τηρήσει αυτό που έχει δει ότι δεν θα παίξει στην Εθνική, φέτος θα είναι το πρώτο του ελεύθερο καλοκαίρι μετά από μια δεκαετία συναυτή. Η μπάλα στα χέρια του Rivers και καλάθι τριών πόντων από τον Σιγάλα που κάνει το σκορ 13-27. Να η φάση. Είδατε προηγουμένως τον Γιάννη Ιωαννίδη καθισμένο στον πάγκο. Ο Rivers κλέβει μέσα από τα χέρια του Παπαδόπουλου την μπάλα, δυσκολεύεται, τελικά όμως φτάνει στο lay-up. 13-29, ο Ολυμπιακός 16 πόντους μπροστά. Για να δούμε. Ο Ολυμπιακός δείχνει μια διάθεση να ξεκαθαρίσει τα πράγματα από το πρώτο ημίχρονο, να μην αφήσει το παιχνίδι να πάει πόντο-πόντο, αλλά θα δούμε, είναι πολύ νωρίς ακόμα για να βγάλουμε συμπεράσματα για τύχη του αγώνα. Κολτεμπέλα στον Αλεξάνδερ. Αλεξάνδερ κλεισμένος από Τάρλας και Φασούλα. Κολτεμπέλα στον Έντουαρτς. Ο Παπαδόπουλος βρέθηκε πάσα με το καλάθι. Πήρε άλλο ένα φάουλ. Το δεύτερο συνεπόμενο από τον Τάρλας. Δύο βολές για τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Ο Κιάτσικ περνάει στη θέση του Αλεξάνδερ. Βλέπετε ξανά τη φάση. Και ο Παπαδόπουλος σε πρώτο πλάνο για δεύτερη συνεχόμενη φορά στημένος στη γραμμή για δύο βολές. 13-29, 6 και 17 πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ακούμε τον Παναγιώτη Πογιατζή. Παναγιώτη. Νίκο, η εντολή του Ντούσαν Ιβκοβιτς είναι τώρα πλέον που στη front line της ΑΕΚ είναι ο Κιάτζιτς και ο Παπαδόπουλος να παίρνουν ακόμη περισσότερο την μπάλα, να τροφοδοτούνται ακόμη περισσότερο ο Παναγιώτης Φασούλας και ο Ντράγκαν Τάρλετς, ώστε και να φορτώσουν τους παίκτες της ΑΕΚ με φάουλ αλλά και να επιτύχουν καλάθια λόγω της διαφοράς ύψους και δύναμης φυσικά. Ο Ιβκοβιτς αποσύρει στον πάγκο τον Rivers. Ο Rivers κάτι λέει προς την εξέδρα, σε σηκώνει λίγο λίγη ένταση. Ο Ιβκοβιτς τα βάζει μαζί του. Τι είπε να ηρεμήσει. Αυτό το λόγο, ίσως για κάποιον άλλο λόγο. Δεν υπάρχει λόγος, λέει, είμαστε μπροστά. Προφανώς του ζητάει να καθίσει πρόνομα. Έχω την εντύπωση ότι ο Rivers έβγαλε αίμα και ήταν αναγκαστική αλλαγή και ο Ιβκοβιτς εκνευρίστηκε γιατί δεν ήταν γρήγορη αντίδραση από τον πάγκο του Ολυμπιακού.
πέρασε στην θέση του Ρίβερς ο Πακασιάς. Νάτος με την μπάλα στα χέρια. Κάρλας. Σιγάλας, Πακασιάς. Σιγάλας. Ο Κάρλας ζητάει την μπάλα αλλά δεν εύκολα να πέρασει αυτή εκεί. Πακασιάς για τρεις φορές τύχη. Έντουαρτς στο ριμπάουντ. Χατζής. Νίκο, είχαμε σύνθετη άμυνα από πλευράς του Ολυμπιακού, αυτού που είδαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι. Τρεις ζώνη, δύο man-to-man. Από πλευράς ΑΕΚ. Ναι, από πλευράς ΑΕΚ. Έντουαρτς. Η ΑΕΚ προφανώς χρειάζεται όλους τους άσους που έχει στο μανίκι για να ανατρέψει αυτή τη μεγάλη διαφορά των 14 πόντων. Εδώ ο Κολτεβέλα, αν και έφτασε σε καλή θέση, αστόχησε. Και ο Ολυμπιακός που δεν βιάζεται. Το χρονόμετρο κυλάει υπέρ του, όσο και αν είναι νωρίς. Σηκώθηκε ο Ατρούια για να επιστρέψει στον αγώνα. Αφόντος τώρα του Ρίβερς. Ο Ρίβερς που έχει ένα σκίσιμο κάτω από το μάτι. Βήματα εδώ από τον Σιγάλα. Σφυρίζουν ταυτόχρονα οι δύο διαιτητές. Μπαίνει στο παιχνίδι ο Ατρούια αντί του Έντουαρτς. Έχουμε ούτως ή άλλως time out, θα δούμε μετά τις αλλαγές. Αυτό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, όπως βλέπετε ο Ρίβερς επέστρεψε στο παιχνίδι μετά από μερικά δευτερόλεπτα απουσίας. Ο Ολυμπιακός προηγείται 29-15 της ΑΕΚ, ο Έντουαρτς προσπαθεί και καταφέρνει να δώσει μια λύση από τα 6-5, κάτι που χρειαζόταν απελπισμένα. Η ΑΕΚ μείωσε τώρα σε 18-29 με το πρώτο της τρίποντο στον αγώνα. Ο Ολυμπιακός επιτίθεται μέσα σε αποδοκιμασίες και σφυρίγματα. Ο Τόμις κάτοχος της μπάλας με αντίπαλο τον Χατζή. Θα δώσει τον Ρίβερς. Ο Κάρλας θα πάρει φάουλ από τον Παπαδόπουλο. Ευκαιρία να ακούσουμε τον ρεπόρτερ μας, τον Παναγιώτη Πογιατζή, που είναι στον αγωνιστικό χώρο. Παναγιώτη. Ο κύριος Ζήτκοβιτς Νίκο ζήτησε ψυχραιμία, ηρεμία και αυτοσυγκέντρωση από τους παίκτες του. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά: είμαστε 14 πόντους μπροστά, τώρα βέβαια είναι 11 πόντοι. Η διαφορά δεν υπάρχει λόγος νευρικότητας να μην παρασυρθούμε σε νευρικότητα. Ο Γιάννης Ανίδης από την πλευρά του ζήτησε καλύτερα από το κάουτ παρά την απουσία του Βίκτορ Αλεξάνδρου, ώστε η ΑΕΚ, αν μπορεί να πάρει ορισμένα την μπάλα και να τρέξει για να αμπλύνει τη διαφορά μέχρι το τέλος του ημιχρόνου. Αυτά λοιπόν από τον Παναγιώτη Πογιατζή που πρόλαβα να πάει και στους δύο πάντες στο time out. Ο Τάρλας θα εκτελέσει μία ακόμα βολή με την οποία θα φτάσει τους 10 πόντους. Πρώτο σκόρερ του αγώνα. Τον ακολουθεί να συμπαίξει το Παναγιώτης Φασούλας με 8. 18-31. Ατρούια και Παπαδόπουλος. Έντουαρτς ετοιμάζει και πάλι, αυτή τη φορά χωρίς αποτέλεσμα. Ρίβερς. Νίκο, είδαμε προηγουμένως ότι ο κύριος Σίλκοβιτς πολύ εύστοχα προσπάθησε να βάλει το παιχνίδι στον Τζάρλατ για να καταφέρει να αξιοποιήσει αυτή τη διαφορά δύναμης και ύψης που υπάρχει με τον Παπαδόπουλο. Ο Τόμις στο μεταξύ από την πάσα του Τζάρλατ, ας το πει. Ναι, αυτές ήταν και οι οδηγίες που μας μετέφερε προηγουμένως ο Παναγιώτης Πογιατζής, ότι ο Ίβκοβιτς ήθελε να πηγαίνει μπάλα συχνά στους ψηλούς, ειδικά στον Τζάρλατ που είχε ακριβώς αυτή τη διαφορά στο εκτόπισμα. Η ΑΕΚ επιτίθεται με τον Ατρούια. 3-38 ακόμα για το τέλος του ημιχρόνου. Ατρούια που πήρε το φάουλ από τον Τόμις. Τώρα εκτελεί και η ΑΕΚ βολές. Κοιτάξτε εδώ η σύγκρουση του Τόμις με τον Ιωαννίδη που ξεσήκωσε την κερκίδα. Κοιτάξτε εδώ. Χόρεψαν ένα σύντομο μπλουζ εκεί οι δυο τους. Παλιοί συνεργάτες στον Ολυμπιακό για 5 χρόνια. 4 χρόνια. Ο Αλεξάνδερ επιστρέφει στη θέση του Κιάντσικ και δύο βολές για τον Στέφανο Ατρούια. Τον Ατρούια που, όπως λέγαμε και στην αρχή, έχει ανεβάσει κατακόρυφα την παραγωγικότητά του στη σειρά των τελικών, στους 12 πόντους σχεδόν κατά μέσο όρο. Εδώ όπως δεν μπορεί να αξιοποιήσει τη βολή, είχε κάτι λιγότερο από 7 πόντους στην κανονική περίοδο ο Ιταλός. 19-31. Από καλή θέση το rebound από τους παίκτες της ΑΕΚ, από τον Ατρούια που θα χάσει με φάουλ από τον Ρίβερς. Δεύτερο φάουλ για τον Ρίβερς. Τρίτο φάουλ για τον Ρίβερς, συγχωρείτε με το λάθος. Άλλωστε έσπευσε και το διόρθωσε ο Κύριακος Αποτούλης, ο επικεφαλής της Αρχικής Υπηρεσίας. Μπαίνει αμέσως στη θέση του ο Μπακασιάς, ασφαλώς το τρίτο φάουλ του Ρίβερς. Γρήγορη αντίδραση του Ίβκοβιτς. Κοιτάξτε εδώ ξανά στο μεταξύ. Τον μπορώ που
Ιωαννίδη και Τόμιτς. Ναι, Κώστα. Έλεγα ότι η γρήγορη και εύστοχη αντικατάσταση του Rivers δεν θέλει να ρισκάρει ο κ. Ζήκοβιτς το τέταρτο φάουλ του Rivers στο διάστημα που απομένει. Λογικά λοιπόν σε αυτά τα 3 και 17 που υπολείπονται για τελειώσει το ημίχρονο θα δούμε έναν Ολυμπιακό χωρίς τον Rivers, εκτός αν δύο Ζήκοβιτς να σκουραίνουν τα πράγματα και το ρισκάρει. Δεν το πολύ πιστεύω πάντως. Τόμιτς. Ο Ιωαννίδης ζητάει τι ακριβώς φωνάζει ο Γιατζή και φωνάζει. Ζητάει πίεση από τον Στέφανο Ατρούια πάνω στον Μίλαν Τόμιτς, καθώς θεωρεί ότι ο Τόμιτς δεν έχει την ευκαιρία οργάνωση του παιχνιδιού με τον Ρίβερς. Τόμιτς, Σιγάλας, Μπαγκασιάς, δεν τον ακολουθεί έξω ούτε ο Έντουαρτς ούτε κανένας άλλος παίκτης της ΑΕΚ. Ο Μπαγκασιάς αστοχεί το rebound από τον ίδιο όμως, άστοχο και το δεύτερο layup, μας έβγαλε ο Χατζής. Ο Μπαγκασιάς παίρνει πρωτοβουλίες πάνω του, αλλά δεν έχει δικαιωθεί. 0 στα 3 σουτ. Αλεξάνδερ, Ατρούια. Ο Ιωαννίδης ζητούσε την γρήγορη επίθεση, αλλά δεν πέρασε ο αφιδιασμός. 2,5 λεπτά ακόμα από το τέταρτο. Ο Ατρούια περνάει πολύ δύσκολη προσπάθεια, φάουλ του Μπαγκασιά και δικαίωμα για δύο βολές για άλλη μια φορά. Στον Ατρούια που με το που μπήκε στο παιχνίδι έκανε την πιο επιθετική, πιο ενεργητική. Λόγους που ο Ήπκοβιτς παίρνει και το δεύτερό του time out. Εδώ στο κλειστό των Ολυμπιακών Καταστάσεων, κοιτάξτε ξανά το φάουλ που πήρε ο Ατρούια εδώ από τον Μπαγκασιά. Θα εκτελέσει βολές. Και εδώ σε replay η κουβεντούλα ανέβησε στον Γιάννη Ιωαννίδη και τον Νίκο Παπαδημητρίου αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα. Δύο βολές λοιπόν για τον Ατρούια. 2-27, η ΑΕΚ προσπαθεί να επιστρέψει στον κόλπο. Έχανε με 16 πόντους νωρίτερα, έχει πιάσει τώρα στους 11 και ίσως στους 19 ανάλογα πόσες βολές θα βάλει ο Ατρούια. Ο Ήβκοβιτς στις οθόνες σας. Και ο Ατρούια στη γραμμή, ακούμε στο μεταξύ τον Παναγιώτη Μπογιαζή. Μια από τα ίδια για τον Ντούσαν Ήβκοβιτς, ζήτησε ψυχραιμία και όχι νευρικότητα και ακόμη από τον Μπακατσιάλα και τον Σιγάλα να βοηθούν στην οργάνωση του παιχνιδιού τον Τόμιτς. Τον Τόμιτς, ο οποίος σύμφωνα με τις οδηγίες του Γιάννη Ιωαννίδη θα δεχθεί την πίεση του Στέφανου Ατρούια ή δυνατόν σε όλο το γήπεδο. Τρεις φορές πήγε ο Ατρούια στη γραμμή και τις τρεις έβαλε μία στις δύο. Και έτσι λοιπόν το σκορ γίνεται 21-31. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με Τόμιτς, Σιγάλα, Μπακατσιά, Τάβλας και Πασούλα. Οι δύο ψηλοί δεν έχουν αντικατασταθεί καθόλου. Η ΑΕΚ με Ατρούια, Χατζή, Έντουαρτς, Παπαγόπουλο και Αλεξάνδρα. Άστοχος σουτ του Σιγάλα για δύο. Ο Έντουαρτς μαζεύει το rebound παρά την προσπάθεια του Τάρλατς. Ατρούια πλησιάζει και πάλι στο καλάθι. 23-31 με τον Ατρούια που παίρνει την ομάδα στους ώμους του. Στους λάτες του πραγματικά βλέπουμε μεγάλα παιχνίδια από τον Ατρούια. Συνεχόμενα μεγάλα παιχνίδια. Είναι πάρα πολύ γρήγορος, πολύ δυνητικός. Καθαρό μυαλό δείχνει να έχει τη δύσκολη στιγμή για την Άκη. Πραγματικά έχει κουβαλήσει την Άκη στην πλάτη. Επιθετικό φάουλ του Φασούλα. Ο Ατρούια που να πούμε ότι δουλεύει και για το επόμενο συμβόλαιό του ουσιαστικά, αφού κανένας από τους κοινοτικούς χωρίς όμως να προκαλεί και χωρίς να βάζει τον εαυτό του πάνω από την ομάδα. Αυτό είναι πολύ λεπτό σημείο και το σημείο ισορροπίας μεταξύ των παιχτών και των συμβόλαιων. Οι οπαδοί της ΑΕΚ χορεύουν στις κερκίδες του κλειστού των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων αφού βλέπουν την ομάδα τους να πλησιάζει σιγά σιγά. Μπήκε στον αγώνα ο Νάκης στη θέση του Μπαγκασιά για καλύτερη επίθεση, ίσως για πιο σίγουρο σκορ. Εδώ ο Χατζής θα στοχίσει το rebound του Φασούλα. Ο Ολυμπιακός έχει μείνει αρκετή ώρα χωρίς να σκοράρει. Αυτό ο Νίκο έχει να κάνει με την άμυνα της ΑΕΚ και βλέπουμε ότι να αποδίδει καρπούς όπως και το προηγούμενο παιχνίδι και ο Ολυμπιακός προσπαθεί πολύ εύστοχη αντίδραση από ένα μεγάλο προπονητή να παίξουν οι δύο ψηλοί, ο ένας πάνω και άλλος κάτω το καλάθι και να μπορούν να συνεργαστούν μαζί οι δύο τους. Εδώ όμως έκλεψε την μπάλα ο Έντουαρτς, βγάζει τον ευνηδιασμό, ο Χατζής δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση, αλλά ο Παπαδόπουλος είναι παρόν, αστοχεί και αυτός με τη σειρά του, ο Φασούλας το rebound, εδώ έχει δύο συνεχόμενες ευκαιρίες να μειώσει στους 6, τις έχασε πρώτα ο Χατζής και μετά ο Παπαδόπουλος. Δύσκολο σουτ και βιαστικό θα λέγει κανείς, μπάλα κατευθείαν έξω από το Στεφάνι. Ο Ολυμπιακός έχω την εντύπωση ότι πήγε σε γρήγορη επίθεση για να προλάβει να κάνει κι άλλη. Αφού μένουν ναι, αλλά είδα τον κύριο Ήπκοβιτς λίγο να αντιδράει. Δεν ξέρω αν ήταν συνειδητή η επιλογή, ήταν προσπάθεια και πρωτοβουλία του Τόμιτς, η οποία ήταν έξυπνη.
πάντως δεν δικαιώθηκε ούτως ή άλλως. Ο Ιωαννίδης, όπως μου μεταφέρει μέσα από τα ακουστικά, ο Παναγιώτης Βογιατζής ζητάει μια επίθεση, μια σίγουρη επίθεση κατά το δυνατόν. Βλέπετε πόσα είναι τα δευτερόλεπτα που απομένουν από αυτά τα 20 τώρα, τα 14 για την ΑΕΚ. Έντουαρτς, πάει να ξεκινήσει πάσιμο, σουτάρει για τρεις. Άστοχος, ο Αλεξάνδερ όμως καπηλίζει την μπάλα έξω στον Χατζή. 10 δευτερόλεπτα τώρα για να τελειώσουν εμίχρον, όλα για την ΑΕΚ, αν θελήσει. Που θα θελήσει λογικά, μετά εξαντλήσει. Χατζής, 4 δευτερόλεπτα. Πάει μόνος του, αστοχή και πάλι. Παπαδόπουλος παρόν και σε αυτό το rebound, αλλά θα κοπεί από τον Φασούλα. Και έτσι το πρώτο εμίχρονο τελειώνει με τον Ολυμπιακό 8 πόντους μπροστά. Η ΑΕΚ είχε και άλλες ευκαιρίες να πλησιάσει στις τελευταίες φάσεις του πρώτου ημιχρόνου. Πήρε και επιθετικά rebound, δεν μπόρεσε να τα αξιοποιήσει. Και έτσι το πρώτο ημίχρονο τελειώνει με 31-23 υπέρ του Ολυμπιακού. Μείωσε σημαντικά η ΑΕΚ διαφορά. Είχαμε δει τη διαφορά να είναι στους 16 πόντους. Αυτό θα λειτουργήσει θετικά στην ψυχολογία της ΑΕΚ να πάει στα αποδυτήρια με μια μικρότερη διαφορά. Γιατί στα συγκεκριμένα παιχνίδια η ψυχολογία παίζει πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό ρόλο. Βέβαια ο Ολυμπιακός αισθάνεται αυτή την ασφάλεια που λέγαμε πριν, έχει ποιότητα στο παιχνίδι του, είναι σοβαρός, είναι πολύ δημιουργικός στην άμυνα. Μίχρονο. Και ωραίες φάσεις από το πρώτο μέρος, ο Ολυμπιακός μετά από 20 λεπτά αγώνα προηγείται της ΑΕΚ με διαφορά 8 πόντων, 31-23, διαφορά που είναι μεγάλη αλλά που ουσιαστικά έχει μειωθεί εφόσον λίγο νωρίτερα, 6 λεπτά πριν το τέλος του χρόνου ήταν στους 16, στο 13-29 δηλαδή, 23-31 μετά από 20 λεπτά ο Ολυμπιακός θέλει αυτή τη νίκη για να κατακτήσει από σήμερα κιόλας το πρωτάθλημα, το 5ο συνεχόμενο της σύγχρονης ιστορίας τους. Η ιστορία του, η ΑΕΚ θέλει με τη σειρά της τη νίκη για να δώσει κι άλλη ζωή στην σειρά των τελικών και να διεκδικήσει τον τίτλο σε 40 λεπτά σε ένα μάτς την Κυριακή το βράδυ. Στο Πάλιρο, εφόσον ο Ολυμπιακός είναι αυτός που έχει το πλεονέκτημα της έδρας. Τι γίνεται, προς τα πού πάει το πράγμα, Κώστα Πετρόπουλε? Αυτό που είδαμε στα τελευταία λεπτά είναι ότι ο Γιάννης Ιωαννίδης είναι ένας μαχητικός προπονητής, είναι μεγάλος μαχητής και κατ' επέκταση και υπέκτης. Πρέπει να τονίσουμε ότι ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο έδειξε να βαδίζει επάνω σε καλό σχέδιο. Είχε σιγουριά στις κινήσεις του και μεγάλη αυτοπεποίθηση. Εκτίμηση είναι ότι θα δούμε στο δεύτερο ημίχρονο μεγαλύτερη αντίδραση από την ΑΕΚ. Θα προσπαθήσει στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού να είναι πιο δυναμική στην άμυνα και να βρει καλύτερη και γρηγορότερη επίθεση. Να θυμίσουμε με την ευκαιρία ότι τρεις φορές αναμετρήθηκαν οι δύο ομάδες, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός, εδώ στο ΆΚΑ φέτος. Και τις τρεις έγινε thriller. Σε τρία παιχνίδια η συνολική διαφορά υπέρ του εκάστοτε νικητή ήταν 4 πόντοι. Πρώτα νίκησε η ΑΕΚ με ένα πόντο στην κανονική περίοδο 71-70. Μετά ο Ολυμπιακός με δύο πόντους στον ημιτελικό του κυπέλλου 62-61. Και μετά η ΑΕΚ πάλι με ένα πόντο και μάλιστα στην παράταση στον δεύτερο τελικό 78-77. Παράδοση δηλαδή ο Grand Guignol συναντήσεων. Είδατε τον Σάβα Λόρτο, τον παλιό διευθυντή που είναι κομισάριο σήμερα. Και το παιχνίδι θα ξεκινήσει μόλις τελειώσουν οι μαζορέτες της ΑΕΚ το χορευτικό τους. Ήδη οι πεντάδες περιμένουν μέσα στο παρκέ. Για τον Ολυμπιακό ξεκινάνε Rivers, Σιγάλας, Νάκης, Φασούλας και Τάρλας. Θυμίζω ότι ο Rivers έχει 3 φάουλ από το 17ο λεπτό. Για την ΑΕΚ η πεντάδα είναι Ατρούια, Ποδαράς, Έντουαρτς, Κιάτσικ και Αλεξάνδερ. Ο παίκτης με τα περισσότερα φάουλ για την ΑΕΚ είναι ο Λάρσεν που έχει 3. Εδώ ο Ιωαννίδης και τζάμπολ ανάμεσα στον Φασούλα και τον Κιάτσικ. Ισπανίος πήρε ο Αλεξάνδερ στο τζάμπολ για την ΑΕΚ που δεν είναι και πολύ αρχικός. Ούτε και τόσο ψηλός όσο ο Φασούλας, γύρω στα 2-6-2-7 είναι ο Αλεξάνδερ. Και περιμένουμε, κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να σκουπιστεί το τερέν σε κάποιο σημείο. Εξού και η αναμονή. Αυτή την εβδομάδα θα βγει ο τελευταίος Ευρωπαίος πρωταθλητής αφού έχουν ολοκληρωθεί όλα τα υπόλοιπα πρωταθλήματα και πάντως όλα τα μεγάλα, δεν ξέρω αν συνεχίζουν σε καμιά Ιρλανδία ή σε καμιά Πορτογαλία. Πάντως Πορτογαλία σίγουρα όχι. Πάντως χτες τελείωσε και το Ισπανικό με την Μπαρσελόνα να παίρνει τον τίτλο μέσα στη Μαδρίτη κερδίζοντας τη Ρεάλ σε μια συγκλονιστική σειρά όπου έσπασε 5 φορές το πλεονέκτημα έδρας. Στην Ιταλία το πήρε Μπενετών, στη Γαλλία η Ρασίνγκ Παρί κατά στην έκπληξη. Στη Ρωσία η Τσεσκά, στην Γερμανία η Άλπα, στη Ιουγκοσλαβία η Παρτιζάν, στο Ισραήλ η Μακάμπη, στην Τουρκία η Εφες Πίλσεν, στην Κροατία η Τσιμπόνα, στην Πορτογαλία η Πόρτο. Όλη αυτή η παρέα θα ανταμώσει με τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα.
Τα 24 εισιτήρια της Ευρωλίγκα έχουν ήδη βγει. Η τελευταία ομάδα που πήρε την πρόκληση ήταν ο ΠΑΟΚ χτες, όταν κέρδισε το Περιστέρι. 23-31 και 23-33 τώρα με το lay-up του Νάκητς. Σε αυτή την πρώτη επίθεση για τον Ολυμπιακό, η άμυνα της ΑΕΚ ξέχασε τον Νάκητς. Ατρούια. Ο Ίβκοβιτς βλέπετε ότι δίνει εντολές στον Ρίβερς. Εκεί κοντά. Ο Έντουαρτς πετυχαίνει ένα καλάθι. Ο Έντουαρτς είχε μόνο 3 πόντους με 1 στα 7 σουτ στο πρώτο μήχρονο. Τίποτε τρίποτε μαζί. Τώρα έχει 2 στα 8. Εμείς ακούμε τον Παναγιώτη. Υπόγεια του Παναγιώτη. Νίκο, η συγκομιδή πόντων των ξένων τσάικ του Έντουαρτς και του Αλεξάνδρ ήταν 5 στο ημίχρονο και γι' αυτό ο Γιάννης Ιωαννίδης ζήτησε να συμμετάσχουν ακόμα περισσότερο στο παιχνίδι γιατί δεν έχουν πάρει ως τώρα πρωτοβουλίες και γι' αυτό η ΑΕΚ είναι τόσο πίσω στο σκορ. Παραλίγο να γίνει λάθος εκεί μεταξύ Έντουαρτς και Ατρούια. Ο Ποδαράς ήρθε να βοηθήσει και να σώσει την κατάσταση. 25-33. Ο Ολυμπιακός πάντα σε 8ο χρωματιμάν. Φάουλ του Σιγάλα στον Έντουαρτς. Το δεύτερο. Για να δούμε, κοιτάξτε εδώ την κοκορομαχία ανάμεσα στους δύο, πρόσωπο με πρόσωπο. Άλλη μια φορά η φάση που οδήγησε σε αυτή την αψιμαχία. Η εξέδρα τα βάζει με τον Σιγάλα. Την μπάλα θα δεχτεί βεβαίως από πλάγια, αφού το φάουλ δόθηκε πριν φτάσει στο σουτ ο Έντουαρτς. Σιγάλα θυμίζω ότι στο προηγούμενο μάτσο αποβλήθηκε με τεχνική ποινή. Αυτό ήταν το πέμπτο του φάουλ, πολύ πριν το τέλος, 10 λεπτά πριν το τέλος. Ατρούια. Βγαίνει ο Τάρλας να βοηθήσει τον Ρίβερς, ο Ατρούια παρόλα αυτά βρίσκει τρόπο να τρυπώσει μέσα στην άμυνα του Ολυμπιακού. Καταχειροκροτείται για την ωραία του ενέργεια, 27-33. Καλά η φάση. Ο Ιωαννίδης ζήτησε και φάουλ εδώ, αφού ο Ρίβερς κόλλησε πάνω στον αντίπαλο, ο Ρίβερς που έχει 3. Σιγάλας. Πολύ ωραία πάσα του Σιγάλα. Ο Φασούλας καρπώνει. 27-35. Με 12 πόντους του Φασούλα. Ξανά η φάση. Οι ψηλοί του Ολυμπιακού έχουν βρει μεγάλα περιθώρια δράσης. Ποδαράς. Γιάτσικ με τον Φασούλα στην πλάτη του. Θα περάσει και θα παρκώσει. Ο Φασούλας τον άφησε από κάποια στιγμή και μετά, αφού ο μικρός είναι πολύ δυνατός. Κοιτάξτε ξανά τη φάση. Ο Φασούλας φοβήθηκε ίσως και το τρίτο φάουλ. 29-35. Φασούλας. Άρλας. Νάκης. Ελευθερώθηκε και στόχισε. 29-37. Ο Νάκης είχε ένα πόντο μόνο στο πρώτο μήχρονο. Έφτασε γρήγορα τους 5. Ενώντας 2 από τα 3 πρώτα καλάθια του Ολυμπιακού στο δεύτερο. Έντουαρτς. Ποδαράς. Ο Ατρούια πήγε να κάνει ένα μαγικό, έχασε την μπάλα, αλλά στη συνέχεια έφερε βήματα από τον Νάκητς. Είδατε πώς έδειξε χαρακτηριστικά ο Σιμεωνίδης ότι κρατώντας την μπάλα ο Νάκητς έκανε ένα βαρελάκι εκεί πεσμένο στο γήπεδο. Ποδαράς. Ζητάει βοήθεια, τη βρίσκει στο πρόσωπο του Ατρούια, αλλά λίγο αν χαθεί η μπάλα εκεί. Όπως βλέπετε πέρασαν 3 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, για και άλλα 15 δευτερόλεπτα. Ο Ατρούια δεν δείχνει να βιάζεται. Ποδαράς. Κακό σουτ, ο Κιάτσικ δεν μπορεί να μαζέψει μπάλα, η οποία μάλλον τον εκνηγίασε. 29-37 η μπάλα στα χέρια των παιχτών του Ολυμπιακού. Ο Ιβκοβιτς σηκώνει για πρώτη φορά τον Βελ. Σε ολόκληρο το πρώτο 20 λεπτό έπαιξαν Τάρλας και Φασούλας μαζί. Ενώ και ο Χατζής, όπως βλέπετε, ετοιμάζεται να μπει στο γήπεδο. Μάλλον αντί του Ποδαρά που έκανε αυτό το άσχημο σουτ. Εδώ Βελ. Γάλλας. Προσπαθεί να κάνει το ίδιο όπως και προηγουμένως. Ουσιαστικά τα καταφέρνει. Παρότι ο Φασούλας αυτή τη φορά δεν μπορούσε να καρφώσει. Βρήκε άλλο τρόπο να ευστοχήσει. Νίκο, είπαμε και πριν ότι είναι πολύ αποτελεσματικά τα drive, οι διεισδύσεις από το κέντρο της ρακέτας. 29-39, Edwards. Ποδαράς.
πορεία. Κοιτάξτε πού βγαίνει ο Τάρλας για να δώσει την σύνδρομή του στην άμυνα πάνω στον Ακρούια. Έντουαρτς στο τέλος σχεδόν του χρόνου, η μπάλα στον Κιάτσικ. Ακού ο Ίκολης διαμαρτύρεται πολύ έντονα, ζητάει να ακυρωθεί το καλάθι, ισχυρίζεται ότι εξέπνευσε ο χρόνος των 30 δευτερολέπτων. Προφανώς η γραμματεία εκεί έκρινε ότι ο Έντουαρτς ήταν σε προσπάθεια για σουτ προηγουμένως και γι' αυτό ανανέωσαν τα 30 δευτερόλεπτα. 31-39. Ο Ίβκοβιτς διαμαρτύρεται πάρα πολύ έντονα. Και τώρα ο Παπαδημητρίου του δίνει κάποιες εξηγήσεις. Κοιτάξτε εδώ πώς κάνει ο Ίβκοβιτς. Είναι σαν να λέει δεν βλέπετε στην γραμματεία. Θα κάνουμε μια διακοπή λίγων δευτερολέπτων. Το καλάθι τελικά μέτρησε. Οι διαιτητές έκριναν ότι όταν σηκώθηκε ο Έντουαρτς και κόπηκε από κάποιον αντίπαλό του, έπρεπε να ανανεωθεί το χρονόμετρο διότι ήταν πάνω στην προσπάθεια για σουτ ο Αμερικανός. Και έτσι το καλάθι που έβαλε στη συνέχεια της φάσης ο Κιάτσικ μέτρησε κανονικά. 31-39. Σιγάλας. Βελ. Ρίβερς. Ο Ρίβερς περνάει. Ένας εναντίον όλων δεν είχε τύχει. Όμως ο Τάρλας εύκολα τελείωσε την προσπάθεια του συμπαίκτου. Ολοκλήρωσε την προσπάθεια του συμπαίκτου. 31-41. Κοιτάξτε την τάπα του Χατζή και συνέχεια το lay-up του Τάρλας. Έχουμε μία διακοπή μπαλά για τον Ολυμπιακό. Εμείς ακούμε τον Παναγιώτη Βογιατζή. Παναγιώτη. Και στο σημείο που γλίστρησε ο Νίκος Χατζής είχε ρηχθεί προηγουμένως μια κοκακόλα και γι' αυτό και σε εκείνο το σημείο γλιστρούσε. Να γιατί τα αντικείμενα που πέφτουν στον αγωνιστικό χώρο είναι επικίνδυνα για την σωματική αγκαιρότητα των αθλητών. Σκουπίστε το παρκέ, όπως βλέπετε στην κάτω αριστερά άκρη της εικόνας. Εμείς θα διακόψουμε για λίγο. Ρίβερς με τον Σιγάλα συνεργάζονται. Πάλι Ρίβερς. Λάθος. Ο Νάγκητς δεν περίμενε την πάσα. Κινήθηκε προς αντίθετη κατεύθυνση. Τα λάθη είναι 8 για τον Ολυμπιακό, 5 για την ΑΕΚ. Αλλά τα πολύ χαμηλά ποσοστά ευστοχίας της ΑΕΚ την έχουν καταδικάσει να κυνηγάει. 31-41. Αλεξάνδερ. Χατζής. Τρούια. Άσημο. Εκεί που πέταξε την μπάλα δεν υπήρχε κανείς, όμως προηγουμένως αυτή βρήκε στα δάχτυλα κάποιου παίκτη του Ολυμπιακού. Η ΑΕΚ έχει 7 δευτερόλεπτα για να τελειώσει την επίθεσή της. Χατζής. Τον Σιγάλα τώρα κοντά του. 3 δευτερόλεπτα, 2. Την μπάλα παραλίγο να μείνει στα χέρια του Χατζή. Τελικά ούτως ή άλλως το σούτ δεν είχε καμία τύχη. Δεν έπαιζε πολύ με σούτ. Εδώ οι παίκτες ΑΕΚ νικήθηκαν από την άμυνα του Ολυμπιακού. Σε λίγο θα μπει και ο Λάρσεν που βρίσκεται στον πάγκο από το 5ο λεπτό όταν έκανε το 3ο του φάουλ. Νάκης. Σβέλ. Σιγάλας. Τάρλας. Νάκης. 31-44. Ο Ολυμπιακός δεν δείχνει να πτωείται από τις προσπάθειες αντεπίθεσης. Φυσά, ξανά το τρίποντο του Νάκης που γίνεται ευθύς αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ο Νάκης έχει ήδη 7 από τους 8 πόντους του στο δεύτερο μέρος. Λάρσεν και Κακιούζης μαζί στο γήπεδο για την ΑΕΚ. Είδατε ξανά την τελευταία φάση. Αποσύρεται ο Έντουαρτς, αποσύρεται και ο Κιάτσικ. Η μπάλα από 6 λεπτά αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο σε αυτό τον τέταρτο τελικό. Ο Ολυμπιακός είναι 13 πόντους πιο κοντά στο νήμα. Επιθετικό φαουλ του Σιγάλα που έσπρωξε τον Χατζή. Τρίτο φαουλ και του Σιγάλα. Σιγάλας και Έντουαρτς, οι δύο προσωπικοί αντίπαλοι έφτασαν μαζί τα 3 φαουλ, είδατε ξανά τη φάση. Στον πάγκο και ο Σιγάλας. Τόμιτς στο γήπεδο, διακοπή λίγο δευτερόλεπτα. 13-35. 31-44 το σκορ. Ο Ολυμπιακός πάντα μπροστά. Ο Ολυμπιακός που έχει το προβάδισμα από το 5-4 και έπειτα. Ο Λάρσεν μειώνει σε 33-44 μέσα σε χειροκροτήματα. Ακριβώς το ίδιο έγινε και στο προηγούμενο τελικό. Ο Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα στο 5-4 και δεν το ξαναέχασε ποτέ. Τόμιτς. Μένει να δούμε πώς θα πάει το παιχνίδι στη συνέχεια. Ο Νάκης νιώθει
όλο και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Σκοράρει σε δεύτερη συνεχόμενη προσπάθεια για 3. 33-47. Ο Ολυμπιακός στο συν 14. Ματούζης. Ματούζης πήρε εντολή από τον προπονητή του να ζητήσει την μπάλα, να πάρει πρωτοβουλίες. Αλεξάνδερ. Η ΑΕΚ τώρα χωρίς τον Έντουαρντς που κάθεται στον πάγκο. Ο Αλεξάνδερ δίνει μια λύση. Είναι όμως μόλις 4 η προσωπική του πόντου. Είδα τον Φασούλα που περιμένει να ξαναμπεί στο μάτς. 35-47. Βέλ. Πάλι ο Νάγκελς. Ο Βέλ από κοντά. Rebound από τον Αλεξάνδερ. Τρούια. Οι οπαδοί της ΑΕΚ δεν το βάζουν κάτω, προσπαθούν να ξυπνήσουν τους παίκτες της ομάδας τους, της αγαπημένης της ομάδας. Φάουλ τώρα του Τόμιτς. Ο Ολυμπιακός έχει 3 ομαδικά φάουλ στο τρεμίνο, ο ΑΕΚ 2, ο Τόμιτς 3 προσωπικά. Και ο Φασούλας μπαίνει στο παιχνίδι στη θέση του Ντάρλατς που αποσύρεται για πρώτη φορά. Έχει 12 πόντους και 7 rebound, ακόμα 3 assist και 2 τάπες. Εδώ ο Φασούλας που όπως είδατε στην κάρτα, γιατί τώρα στην στάτιστική του έχει 12 πόντους και 8 rebound. Μετά πάλι ο rebound. Ατρούια. Χατζής. Λάρσεν. Βέλ. Ο Αλεξάνδερ, συγγνώμη, για το Σαρδάμ. Εκεί τους πήρε όλους παραμάζωμα ο Αλεξάνδερ. Κέρδισε το φάουλ από τον Βέλ. Και δικαίωμα για 2 βολές. Ο Αλεξάνδερ σε 3,5 παιχνίδια σε αυτή τη σειρά τελικών έχει εκτελέσει όλες και όλες μόλις 6 βολές. Και αυτό ήταν κάτι που για τον ίδιο, τουλάχιστον σύμφωνα με όσα δήλωνε μετά το προηγούμενο μάτς, είχε οθετεί διαφορετική αντιμετώπιση. Ούτε τώρα θα έχει τελέσει βολές. Η μπάλα θα βρεθεί από την τελική γραμμή. Να ο Αλεξάνδερ. Λάρσεν. Για 3 από τον Χατζή. Rebound του Τόμιτς. Ρίβερς. Το περιμένει ο Ατρούια. Ο Ρίβερς σταματάει. Τώρα εκτελεί αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Πολύ ωραία πάσα του Ατρούια. Ο Κακιούσος εύκολα εκτελεί. 37-47. Για άλλη διαφορά ο Ατρούια είναι που δίνει το πίσω. Και γρήγορη αντίδραση. Η ΑΕΚ χρειάζεται να τρέξει τον εμβλιασμό. Πρέπει να κάνει να δημιουργήσει ευκαιρίες για περισσότερο σκοράρι. Ήταν μόλις το δεύτερο καλάθι που βάζει η ΑΕΚ σήμερα στην εμβλιασμό. Ο Ολυμπιακός έχει ένα. Άρα ο Ολυμπιακός δεν το χρειάζεται. Αυτό. Μάκης. Τόμις. Για 3. Rebound του Αλεξάνδερ. Ατρούια. Για 3 πόντους. Άστοχος κι αυτός. Η ΑΕΚ έχει απογοητευτικό ποσοστό στα τρίποντα, ένα στα 8 μόλις. Θυμηθείτε και το προηγούμενο μάτς όταν είχε 0 στα 12 στο δεύτερο ημίχρονο πριν βάλει ένα ο Αλεξάνδερ στην εκτελή. Πλησιάζουμε στα μισά του δεύτερου ημίχρονου. Νάκητς, Ρίβερς. Προσπαθεί να συνεργαστεί με κάποιον, έρχεται ο Τόμιτς να βοηθήσει. Για 3 και πάλι. Μπάλα στα χέρια του Φασούλα από το μεγάλο γκέλ που έκανε μπάλα. 4 στα 13 τα τρίποντα του Ολυμπιακού. Νάκητς. Ριμπάουντ από τον Αλεξάνδερ. Η εξέδρα ζητάει για το σφύριγμα του Ζήλιδες. Στη συνέχεια η μπάλα είναι και πάλι για την ΑΕΚ. Πρέπει να πούμε ότι η ΑΕΚ προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα του Κακιούση σε σχέση με τον παίκτη που τον μαρκάρει, ο οποίος είναι ο Φασούλας. Προσπαθεί να τρέξει γρήγορα πρώτος στον εφηδιασμό ο Κακιούζης. Να ο Κακιούζης που ζητάει τώρα για 3, ούτε αυτή τη φορά. Rebound από Φασούλα και Τόμις. Δεν είναι ο προσωπικός του αντίπαλος, αλλά οι επιστροφές του Ολυμπιακού, στις επιστροφές του Ολυμπιακού προσπαθεί να πάρει προβάδισμα η ΑΕΚ με αυτή την ταχύτητα. Τώρα ετοιμάζεται και ο Κολτεμπέλα. Απ' την άλλη μεριά, Σιγάλας και Τάρλατς είναι εδώ και αρκετή ώρα στην καρέκλα και περιμένουν την σειρά τους. Η καρέκλα ήταν δρομαντικού. Ρίβερς. Φάουλ πριν την προσπάθεια γελία. Φάουλ του Χατζή, το δεύτερο. Τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Ξανά η φάση. Κολτεμπέλα, Σιγάλας και Τάρλατς μέσα. Αποσύρονται ο Χατζής για την ΑΕΚ. Ο Νάκητς με τον Βέλ και τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ παίζει τώρα με δύο playmaker, με τον Κόλτε Μπέλα και τον Ατρούια. Με
ένα από δύο. Προφανώ ο Αντρούια που είναι και καλύτερο σουτέρ και πιο επιθετικό παίκτη θα ελευθερωθεί σε θέση shooting guard. Σιγάλα. Υπό ασφυκτική πίεση, rebound εύκολα από τον Αλεξάνδρ. Ο Αλεξάνδρ έχει 9 rebound. Λάρσεν, καλά το κεφάλι. Λάιχ κάνει μια απέλπιδα προσπάθεια να πλησιάσει. 39-47, τρίτο φάουλ Φασούλα. Να λοιπόν πολλαπλό κέρδος από την ωραία προσπάθεια του Λάρσεν. Προηγήθηκε assist του Κακιούζη. Έχουμε timeout. Ξανά στο Μαρούσιο που η ΑΕΚ επιστρατεύει το ένστικτο της επιβίωσης σε μια απέλπιδα προσπάθεια να μείνει ζωντανή. Το σκορ γίνει 40-47 από το έμεσο τρίποντο του Κακιούζη, του Λάρσεν προηγουμένως. Τώρα όμως ο Ρίβερς κάνει το 40-49, ξανά η προσπάθειά του. Η ΑΕΚ που όσο και αν φαίνεται λίγο παράδοξο βρήκε λύσεις όταν έφυγε από το παιχνίδι ο Έντουαρτς. Ο Κακιούζης που μπήκε στη θέση του προς στιγμή να αποδεικνύεται πιο παραγωγικός. Κώστα. Αυτό ήθελα να πω ότι είναι σαφέστατη εντολή από τον Γιάννη τον Ιωαννίδη να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα του Κακιούζη στον εφηδιασμό. Είτε ο ίδιος να φτάνει στο lay-up ή να δίνει assist όπως την προηγούμενη ακριβώς φάση. Για προηγουμένως προς το παρόν έχασε μια επίθεση με τον Αλεξάνδρ. Ο Σιγάλας για τον Ολυμπιακό. Ψάχνει τον Φασούλα. Στην πλάτη του είναι ο Λάρσεν. Φασούλα στα στοχή. Ο εφηδιασμός μάλλον δεν θα βγει την φορά. Κολτεπέλα πάντως σπρώχνει την μπάλα. Λάρσεν. Κακιούζης. Κολτεπέλα. Πάσα του Αλεξάνδρ. Και κάρτος από τον Λάρσεν. Παρότι πήγα πάνω του Κάρνας και Σιγάλας. Κοιτάξτε ξανά τη φάση. Στον πάγκο του Σάικ προφανώς ζητούν και το φάουλ. Είδατε ξανά πως πήγε ο Τάρλας πάνω στον Λάρσεν. 42-49. 7-42. Πριν το τέλος, πάλι έχουμε διακοπή, πάλι παίρνουν κάποια αντικείμενα. Εσείς βλέπετε άλλη μια φορά τη φάση. Εδώ ζητάνε το φάουλ. Λοιπόν, είναι ευκαιρία να κάνουμε μια διακοπή για μερικά διαφημιστικά. Νομίζω πως είναι. Εδώ ζητάνε το φάουλ, δεν αποκλείται καθόλου να είναι και δίκιο. Για να διακόψουμε λοιπόν για λίγο. Καταστάσεων 7-42. Για να ολοκληρωθεί αυτός ο τέταρτος τελικός, 42-49 μείωση ΑΕΚ με το κάρφωμα του Λάρσεν. Υπάρχει ένταση αφού η κερκίδα ζητάει φάουλ, πιστεύει ότι έπρεπε να σφυριχθεί και φάουλ. Το παιχνίδι ξαναρχίζει ενώ υπάρχει κάποιος υπάλληλος στην κυπέδο μέσα και σκουπίζει το παρκέ. Υπάρχει πρόσφυγη τώρα βγήκε. Βλέπετε και τον χρόνο που υπολείπεται, 7,5 λεπτά. Τάρλας. Rebound από τον Κακιούζη, ο Κακιούζης στον Ατρούια. Η ΑΕΚ προσπαθεί να πλησιάσει ακόμα περισσότερο. Φάουλ τώρα του Φασούλα στο Λάρσεν. Τέταρτο φάουλ για τον Παναγιώτο Φασούλα. Ο πρώτος έχει φτάνει τα 4 και 2 βολές για τον Δανό. Ξανά η φάση. Ανταλλάσσουμε κόσμο εδώ στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Να ο Κρίστιαν Βέλ. Κουρεμένος εχθρό ως συνήθως. Πρώτη φορά την ευκαιρία να πλησιάσει τους 5 με τον Λάρσεν να φτάνει τους 11 από τους. Ο Λάρσεν και ο Κακιούζης, όσο και αν φαίνεται περίεργο, ήταν οι απροσδόκητοι ήρωες του ΣΑΕΚ σε αυτή την απόπειρα διαδήλωση. Ναι, αυτό δεν είναι ούτε περίεργο ούτε παράξενο, Νίκο, γιατί η άμυνα του Ολυμπιακού είναι προσαρμοσμένη πάνω στα επιθετικά του ΣΑΕΚ, οπότε δίνει μεγαλύτερες ευκαιρίες για σκοράρισμα στο Λάρσεν ή στον Κακιούζη. Υπάρχουν δηλαδή περισσότεροι διάδρομοι για τους υπόλοιπους τερματοφύλακες. Οι βοήθειες είναι περισσότερες πάνω στα του ΣΑΕΚ, οπότε ο Λάρσεν είναι εύκολο να είναι πιο ξεμαρκάριστος. Η σκούπα επιστρατεύεται ξανά. Βλέπετε τον Ντούσαν Νίκο σε πρώτο πλάνο, σκεπτικό. Πάνε γιατί είναι λογικό να μοιάζει και λίγο κουρασμένος ο Ολυμπιακός από τα ασταμάτητα παιχνίδια που έδωσε το τελευταίο δίμηνο, τελευταίο 2,5 μήνες. Σίγουρα ο Ολυμπιακός σωματικά πρέπει να είναι κουρασμένος. Και η ΑΕΚ όμως αυτή η σειρά των αγώνων είναι εξοδοτική. 43-49. Ο Λάρσεν έχει 12 πόντους. Τους 8 μάλιστα στο δεύτερο ημίχρονο. Rebound από τον Νεβέλ. 43-49. Η προηγούμενη φάση, Νίκο, ήταν χαρακτηριστική για αυτό που είπαμε. Είδαμε ότι τον Αλεξάνδρ προσαρμόστηκε πολύ γρήγορα η άμυνα του Ολυμπιακού με αποτέλεσμα ο Λάρσεν να μείνει μόνο του κάτω από το καλάθι. Νάκης. Ρίβερς. 7 λεπτά ακριβώς. Σιγάλας.
Δεν. Ακούτε τι γίνεται. Σιρήνες, κακό, σιρήγματα. Ο Νάκης όμως έχει κρύο αίμα και το αποδεικνύει σε κάθε ευκαιρία σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Οι 12 από τους 13 πόντους του έχουν σημειωθεί σε αυτό το διάστημα. Έχει ένα πόντο στην ανάποδα. 43-51. Ατρούια. Το πάσιμο και φάουλ του Σιγάλα. Για να διακόψουμε πάλι για λίγο. Σιγάλα που παρόλα αυτά μένει στο παιχνίδι. Προς το παρόν ο Ιβκοβιτς δεν έχει σηκώσει άλλο παίχτη. Όμως έβαλε ξανά τον Έντουαρτς στην θέση. Ενώ η επίθεση ΣΑΕΚ χάνεται, ο Κακιούζος θα αντικαταστάθηκε. Η αλλαγή του Έντουαρτς είναι σημαντική. Επειδή ο Σιγάλας έχει 5-4 φάουλ, θα δούμε αν το μαρκάρισμα θα είναι πάνω του. Και αν θα είναι πάνω του, θα ελευθερωθεί περισσότερο ο Έντουαρτς. Αποσύρθηκε ο Κακιούζης. Για να συνεχίσει με Κορδεβέλα, Τρούια, Έντουαρτς, Λάρσεν και Αλεξάνδρ. Ολυμπιακός με τον Ρίβερς, τον Μάκη, τον Σιγάλα, τον Τάρλας και τον Βέλφ. Ο Τάρλας εδώ, τάβρωσε η Αλοπολίο. 43-53, ξανά στους 10 η διαφορά σε αυτό το κρίσιμο σημείο. Για και μειώσεις τους 6 λίγο νωρίτερα. Λογικά ο Έντουαρτς θα πάρει πρωτοβουλίες πάνω του. Τώρα που ο Σιγάλας έχει 4 φάουλ. 30 καινούρια δευτερόλεπτα εδώ για την ΑΕΚ, αφού... Βλέπουμε ότι ο Σιγάλα, Νίκο, παρόλο τα 4 φάουλ παραμένει πάνω στον Έντουαρτς. Έγινε λοιπόν ένα ποδοσφαιρικό τάκλι προηγουμένως, ανανεώθηκε το χρονόμετρο των 30 δευτερολέπτων, 6 λεπτά ακόμα για να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα στεφτεί πρωταθλητής απόψε ή αν θα πάμε για πέμπτο παιχνίδι. Ο Ατρούια αστοχή, Σιγάλα στο rebound και κατεβάζει την μπάλα χωρίς βιασύνη. 5 και 38 ακόμα. Ο χρόνος κυλάει, ο Ολυμπιακός όσο περνάει η ώρα γίνεται μεγάλο φαβορί. Rivers. 43-55, ακριβώς 5,5 λεπτά για το τέλος. Ο Ολυμπιακός έχει 6-0 μετά την αντεπίθεση της ΑΕΚ. Έντουαρτς. Πάντα με τον Σιγάλα κοντά του. Αλεξάνδερ, τον Τάρλα στην πλάτη του. Πάσα στον Λάρσεν. Ο Λάρσεν λίγο δυσκίνητος, αλλά φτάνει. Βρίσκει τρόπο να πέρασε το καλάθι. Άνοιξε ολόκληρος διάδρομος εκεί. Το που λέγαμε προηγουμένως, πώς έχει τις ευκαιρίες ο Λάρσεν να φτάνει ευκολότερα στο καλάθι του άλλου παιχνιδιού. 45-55 λοιπόν. Γκάλας και Βέλτ. Ο Βέλτ πολύ μακριά από το καλάθι. Ο Ρίβερς κλεισμένος από τον Ατρούια. 4 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Ατρούια, ο Ρίβερς πετυχαίνει νέο καλάθι και αυτό ασφαλώς ήταν πλήγμα για την ΑΕΚ, η οποία είδε την επίθεση του Ολυμπιακού να ολοκληρώνεται και στα 30 δευτερόλεπτα, να περνάει δηλαδή πάρα πολύ ο χρόνος και παρόλα αυτά να μην μπορεί ούτε καν να σταματήσει τους αντιπάλους. Για τρεις ο Έντουαρτς, ούτε τώρα. Ο Έντουαρτς που είναι μια πραγματική απογοήτευση σε όλη την σειρά των τελικών για την ΑΕΚ. Να εξαιρεθούν ίσως κάποιες εκλάμψεις. 45-57, Νάκης, Τάρλας, ο Ιωαννίδης θα βάλει τον Χατζή, ο Σιγάλα σουτάρει για τρεις, χωρίς αποτέλεσμα. Ο Βέλκ μαζεύει αλλά γυρίζει πάνω στα χέρια του Λάρσεν. Κοντεμπέλα, πάσα ευνηδιασμού στον Ατρούια, ο οποίος θα πετύχει το καλάθι παρά την αντίδραση του Rivers. 47-57. Κοιτάξτε ξανά. Ο Ρίβερς δεν πρόλαβε να πάει εκεί να πάνω του. Ο Ατρούια προσπαθεί να κλέψει. Το φάουλ του Κολτεμπέλα στον Σιγάλα. Ο Κολτεμπέλα προσπάθησε να πάρει το θετικό, δεν τα κατάφερε. Για να διακόψουμε για λίγο. Τώρα μόλις ολοκληρώθηκε το time out. 47-57. Προηγείται ο Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός που είχε την μπάλα δική του για 30 καινούργια δευτερόλεπτα από το φάουλ του Κολτεμπέλα προηγουμένως στον Σιγάλα. Εφόσον η ΑΕΚ έχει 4 μόλις ομαδικά φάουλ στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός δεν εκτελεί βολές ακόμα. Αντίθετα, η ΑΕΚ εκτελεί βολές σε κάθε φάουλ που κερδίζει. Ξανά εδώ το φάουλ του Κολτεμπέλα. Το μικρόφωνο στο Παναγιώτη Βογιατζή για λίγο. Παναγιώτη. Ο Γιάννης Ιωαννίδης, Νίκο, ο οποίος πήρε το time out, ζήτησε πίεση σε όσο το δυνατόν πιο μεγάλο χώρο από πλευράς των παιχτών του στους παίκτες του Ολυμπιακού και στην επίθεση να εκμεταλλευτούν τον Έντουαρτς και τον Λάρσεν. Το τρίποντο το όμως του Σιγάλα φέρνει τη διαφορά στους 13 πόντους, 3,5 λεπτά πριν το τέλος. Ήταν ένα τρίποντο που φέρνει τον Ολυμπιακό πιο κοντά στο νήμα. Πιο κοντά στον πέμπτο συνεχόμενο τίτλο. Προς το παρόν ο Λάρσεν μάχεται εναντίον όλων, αποτυγχάνει και αυτός. Ο Rivers μαζεύει το rebound. Κώστα. Το παιχνίδι δείχνει να ξεκαθαρίζει. Ο Ολυμπιακός δείχνει πάρα πολύ όριμος, πολύ σοβαρός. Κρατάει την μπάλα στο χρόνο που πρέπει.
και έτσι δεν δίνει την ευκαιρία στην ΑΕΚ να κάνει το παιχνίδι πιο γρήγορα. Πάλι που κέρδισε εδώ ο Ρίβερς από τον Τρούια, ακόμα όμως δεν έχει βολές ο Ολυμπιακός. Σιγάλας. 47-60. Οι οπαδοί της ΑΕΚ δεν σταματάνε να τραγουδούν, παρότι τα πράγματα έχουν σκουρίνει πολύ για την ομάδα τους. Ακριβώς ένα τρίλεπτο για να τελειώσει το μάτς, να τελειώσει ενδεχομένως το πρωτάθλημα αν κερδίσει ο Ολυμπιακός. Τάρλας. 47-62, 2-48 ακόμα, βλέπετε πως πανηγυρίζει με τσιμμένη γροθιά ο Τάρλας. Κολτεμπέλα, πέφτει πάνω στον Βέλκ. Ο Λάρσεν στη συνέχεια και επιθετικό φαουλ του Έντουαρτς. Εμείς θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Από ένα καλάθι του Rivers, βλέπετε εδώ πως έκλεψε την μπάλα από τον Έντουαρτς και έφυγε μόνο στον εμμυριασμό μαζί με τον Νάκητς. Κάποιος έκανε σκόπιμο να αντιδράσει πετώντας την αποκάλυψη και έτσι έχουμε διακοπή. Κοιτάξτε, έχουμε διακοπή λοιπόν και μια ακόμα ευκαιρία να ρίξουμε την τελευταία μας εκπομπή. Μόλις ανάγκησε το παιχνίδι, ο Κολτεμπέλα έβαλε ένα τρίποντο για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ όμως που μέχρι τώρα είχε 1-12. 50-64, 1-38. Τα δευτερόλεπτα κυλούν και φαίνεται να έχουν πια μόνο διαδικαστική σημασία. Ακριβώς 1,5 λεπτό. Φαντάζομαι στο πάγκο του Ολυμπιακού δεν βλέπουν την ώρα να ανοίξουν τις σαμπάνιες, αφού το μάτς δείχνει να έχει κρυθεί. Ο τίτλος δείχνει να έχει κρυθεί. Ο Rivers θα στοχίσει. Η διαφορά όμως είναι 14 πόντους. Ο Κοντεβέλα σε μια φάση εμφυδιασμού στον Ατρούια. Τον περιμένει ο Σιγάλας. Το σούτ είναι άστοχο. 50-64. Ένα λεπτό και 7 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Σιγάλας θα εκτελέσει βολές. Για να ακούσουμε τι γίνεται στον αγωνιστικό χώρο. Ο Παναγιώτης Βογιατζής έχει το λόγο. Παναγιώτης. Ο κύριος Ιβκοβιτς πρέπει να σιγουρεύτηκε και αυτός για την νίκη της ομάδας του, καθώς είχε σηκώσει τον Μίλαν Τόμιτς, ο οποίος είχε καθίστηκε με την καρέκλα αυτών των αναπληρωματικών για να περάσει στον αγωνιστικό χώρο, όμως τον απέσυρε απονέμοντας το τέρσιμα. Οι βολές του Σιγάλα για να ολοκληρωθεί εν πάση περιπτώσει το διαδικαστικό μέρος. Από ό,τι φαίνεται, ο Ολυμπιακός θα κερδίσει, θα κατακτήσει και αυτόν τον τίτλο, τον τελευταίο που του έλειπε από την φετινή του συλλογή. Βλέπω ότι ο Κώστας Πετρόπουλος έχει σημειώσει ήδη με μεγάλα γράμματα τις λέξεις δίκαιος πρωταθλητής στο χαρτί του. Ναι. Το σημείωσα γιατί το σπάσιμο της έδρας σήμερα ήταν πολύ σημαντικό. Έδειξε ότι ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που ξέρει να παίζει στα μεγάλα παιχνίδια. Το λέμε πολλές φορές φέτος αυτό. Ο Ολυμπιακός που έδειξε από την αρχή σήμερα αποφασισμένος να ξεκαθαρίσει από νωρίς τα πράγματα, να κάνει αν θέλεις τόσο επίδειξη δύναμης, φτάνοντας τη διαφορά μέχρι και τους 14-15 πόντους. Έχω χάσει το μέτρημα από κάποια στιγμή και μετά. Ο Ολυμπιακός που δεν απειλήθηκε ουσιαστικά από την ΑΕΚ, μέχρι τους 6 πόντους μείωσε η ΑΕΚ κάποια στιγμή. Όχι, δεν απειλήθηκε. Σχετικά εύκολα φτάνει στη νίκη. Κυρίως τα τελευταία λεπτά αρκετά εύκολα. Υπήρξε μεγάλη αντίδραση από την ΑΕΚ, αλλά στο πρώτο ημίχρονο κυρίως. Και έτσι λοιπόν συνεχίζεται η παντοδυναμία του Ολυμπιακού που κατακτά τον 5ο συνεχόμενο τίτλο. Σταματάει το μονοπόλιο του Ιωαννίδη. Αν θέλετε, ο Ιβκοβιτς παίρνει το δεύτερο ελληνικό πρωτάθλημα της καριέρας του, που είχε πάρει και ένα με τον ΠΑΟΚ. Και το μάτς τελειώνει με τον Ολυμπιακό να κερδίσει 68-53 και να στέφεται πραγματικός αυτοκράτορας της Ευρώπης για φέτος, αφού κατέκτησε τα πάντα στο διάβα του. Πρωτάθλημα Ελλάδας, κύπελο Ελλάδας, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Με μια εντυπωσιακή πραγματικά εμφάνιση, 68-53 σήμερα μέσα στο σπίτι του αντιπάλου. Οι παίκτες του Ολυμπιακού έφυγαν πιαστικά από τα αποδυτήρια για να γιορτάσουν εκεί. Αυτή τη ΑΕΚ που έκανα μια καταπληκτική χρονιά από τη 10η θέση στη δεύτερη, χαιρετάνε τους δικούς τους οπαδούς. Να ο Γιώργος Σιγάλας, ο μόνος ερυθρόλεπτος που έχει μείνει μέσα στο γήπεδο και που τώρα αποχωρεί. Τα χειροκροτήματα που ακούτε είναι από τους οπαδούς της ΑΕΚ για τους παίκτες της ΑΕΚ, αλλά ο πρωταθλητής Ελλάδος, αφού η κορυφή φοράει μόνο έναν, είναι ο Ολυμπιακός και για φέτος, για 5η συνεχόμενη φορά. Φαντάζομαι ότι γρήγορα θα ξαναρχίσουν τα πανηγύρια κάτω στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τελειώνει αυτή την σειρά με τρόπο πολύ πιστικό. Κάνει το 3-1 με μια διαφορά 15 πόντων στο σπίτι του αντιπάλου του. Ολυμπιακός που τις μεγαλύτερες νίκες του φέτος έκανε εκτός έδρας. Και όπως βλέπετε, η κάμερα του Αντένα έχει ήδη πλησιάσει στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού. Μένει να δούμε αν θα καταφέρουν να μπουν και μέσα. Εκεί ο Ευθύμης ο Μπαγκατσιάς
και θα βλέπω, ας πούμε, τελικό Kinder Eye.